Πάμε να μιλήσουμε για τον τουρισμό, για την τουριστική σεζόν, να δούμε έτσι ποιοι είναι οι ιονοί, ποια είναι τα μηνύματα, ποιες είναι οι εκτιμήσεις των τουριστικών παραγόντων και να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Σφαγιανάκη, είναι πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, τουριστική σεζόν, ποια είναι τα μηνύματα, κύριε Σφαγιανάκη? Μέχρι τώρα έχουμε θετικά μηνύματα. Οι κρατήσεις έχουν ένα καλό ρυθμό. Ξεκίνησαν το χειμώνα με πολύ ψηλά ποσοστά. Στη συνέχεια έχει μειωθεί ο ρυθμός, αλλά είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ξεκίνησαν πολλά ξενοδοχεία. Ένας αριθμός ξενοδοχείων από το τέλη Μαρτίου, που ήταν το Πάσχα των Καθολικών. Όμως τα περισσότερα ξενοδοχεία θα ανοίξουν από τις 20 του Απρίλη και μετά. Πώς πήγε τώρα εκεί με το Πάσχα των Καθολικών, έτσι, πώς? Υπολογίζεται ότι ήρθαν στην Κρήτη γύρω στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου γύρω στις 20.000 αφήξεις. Σημαντικό για την εποχή. Βέβαια. Άλλες περιόδους είμαστε κλειστά. Παρότι υπάρχει αυτό το κενό μεταξύ του Καθολικού Πάσχα και του Ορθόδοξου, ο Απρίλιος φαίνεται ότι θα φτάσει εκεί, ίσως να ξεπεράσει τα νούμερα τα περσινά. Οπότε θεωρούμε ότι ξεκινάμε θετικά και συνέχεια αναμένεται πάλι θετική. Βέβαια, αυτό το μεγάλο χάσμα εννοώ χρονολογικά μεταξύ Πάσχα Καθολικών και Ορθοδόξων, νομίζω ότι συνήθως δεν συμβαίνει. Δηλαδή, έτσι, το αντίθετο βλέπουμε. Οπότε ήταν ειδική περίπτωση φέτος. Του χρόνου 20 Απριλίου θα είναι μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπατε ότι ανοίξαν κάποια ξενοδοχεία. Ανοίξαν σε όλη την Κρήτη? Ποια είναι η εικόνα έτσι που έχετε? Σε όλη την Κρήτη ανοίξανε, αλλά η πλειονότητα άνοιξε στην περιοχή του Ηρακλείου. Περισσότερο εδώ στο Ηράκλειο. Και μας είπατε ότι έτσι προς τα τέλη του ώρα του μήνα θα ανοίξουν τα περισσότερα, έτσι, μεγαλύτερη μάζα των ξενοδοχείων. Μάλιστα, και περιμένουμε για αρκετές πτήσεις. Και αυτό το τελευταίο δεκαήμερο θα κάνει τη διαφορά για τον Απρίλιο. Δεν μου λέτε τώρα, γιατί εσείς τα ξέρετε και έχω την απορία, όταν λέμε τώρα ότι ετοιμάζεται ένα ξενοδοχείο να ανοίξει, πόση δουλειά έχει, πόσο τρέξιμο έχει? Γιατί εντάξει, όλοι λέμε ωραία, ανοίγει ένα ξενοδοχείο, αλλά από πίσω υπάρχει ένα τρέξιμο, έτσι, κάποιοι τρέχουν καλή ώρα. Απίστευτη δουλειά υπάρχει πίσω από ένα άνοιγμα ξενοδοχείου. Στην ουσία, μόλις κλείσει η σεζόν, το ξενοδοχείο παροπλίζεται, αρχίζουν τα μηχανήματα και γίνονται συντηρήσεις, γίνονται ανακοινήσεις, επεκτάσεις, βελτιώσεις. Κάθε ξενοδοχείο προσπαθεί να βελτιώσει πάρα πολύ τις προσφερόμενες υπηρεσίες και πραγματικά γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Αυτό που λέτε, λύνονται τα μηχανήματα και όλα αυτά, ξεκινούν από τον Νοέμβριο κιόλας, ας πούμε? Από τον Νοέμβριο ξεκινάμε, μάλιστα. Τον Νοέμβριο. Δεν προλαβαίνουμε αλλιώς. Εν τω μεταξύ, εμπλέκονται τα τεχνικά συνεργεία, τα οποία δεν είναι αρκετά. Πέφτει πολύ ο όγκος δουλειάς σε λίγους μήνες. Είναι μια μάχη με τον χρόνο μέχρι να ανοίξουμε. Κύριε Σφαγιανάκη, τεχνίτες, μαστόρους, συνεργεία βρίσκεται στα ξενοδοχεία ή είναι είδος λίγο υπό εξαφάνιση? Δηλαδή πρέπει να παλέψετε για να τους βρείτε. Ακριβώς. Όπως γίνεται σχεδόν σε όλους τους τομείς πλέον, υπάρχει έλλειψη προσωπικού και το ίδιο συμβαίνει και στα τεχνικά συνεργεία. Οπότε αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Μας λένε βέβαια και φορείς ότι πολλοί τεχνίτες και μαστόροι και συνεργεία έχουν πάει και στο αεροδρόμιο Καστελίου, που είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο, και ότι δυσκολεύονται, ακόμα και δήμοι δυσκολεύονται να βρουν τεχνίτες, τεχνικό προσωπικό. Ισχύει? Ισχύει αυτό και στη συνέχεια θα απορροφήσει πολύ εργατικό δυναμικό το αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο αυτό θα συμβάλλει στην περαιτέρω έλλειψη προσωπικού. Τώρα, αφού μιλάμε για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, εσείς οι τουριστικοί παράγοντες, πώς το βλέπετε? Είναι ένα εφαλτήριο για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης? Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αλλά με την ξεκινήσει το 2027, κάπου εκεί. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση για την Κρήτη. Αναβαθμίζει τις δυνατότητες του νησιού μας. Ήδη τα τουριστικά γραφεία έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Και ένας λόγος που αυτή τη στιγμή έχουμε μια αυξανόμενη ζήτηση και σε κρατήσεις είναι ότι περιμένουμε ότι η Κρήτη θα μεγαλώσει πολύ δυναμικότητά της και θα έρθει πολύ περισσότερος κόσμος τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, πολύ περισσότερος κόσμος, κύριε Σφαγιανάκη, τουλάχιστον με την κοινή λογική, σημαίνει ότι πρέπει να δούμε και νέες κλινές και νέες μονάδες σε επίπεδο Κρήτης, γιατί κάπου πρέπει να μένουν. Ακριβώς. Ήδη έχουν σχεδιαστεί πάρα πολλές μονάδες καινούριες και μάλιστα πολυτελείς και από μεγάλες ξένες αλυσίδες σε όλη την Κρήτη. Γεωγραφικά, είναι σε όλη την Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη. Ναι. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε έτσι ένα κατασκευαστικό, έτσι, πυρετό
τα επόμενα χρόνια, με νέες κλίνες. Αλλά πάνω σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε από όλες τις πλευρές, και σε υποδομές και σε οργάνωση και σε εξασφάλιση πόρων και με το θέμα προσωπικού. Πραγματικά, αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Όλοι μαζί, και η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιχειρήσεις. Ναι, γιατί κλίνες, ναι, θα φτιαχτούν. Πολλοί κόσμοι θα έρθει και με το νερό, το στο Καστέλι. Το θέμα, οι υποδομές αυτές που έχουμε σήμερα αντέχουν, δηλαδή οι δρόμοι, το νερό που έχουμε, οι ποσότητες, το δίχτυο, η καθαριότητα, ο φωτισμός, τα πάντα. Αντέχουν ή πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές? Πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές. Σίγουρα πρέπει να στοχεύσουμε στην ποιότητα. Δηλαδή, δεν πρέπει να στοχεύσουμε σε πολύ μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Πρέπει όλα αυτά να είναι ελεγχόμενα και με κάποιο πλάνο. Έχοντας υπόψη ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον και τη φυσιογνωμία της Κρήτης. Οι τουρίστες που έρχονται εδώ, κύριε Σφακιανάκη, τις έχετε τεράστια επαφή με πολύ κόσμο. Τα μετράνε όλα αυτά. Δηλαδή, τις υποδομές τις μετράνε. Θα σας πούνε και εσάς στα ξενοδοχεία ότι μα δεν είναι τώρα οδικό δίκτυο αυτό ή δεν είναι εικόνα καθαριότητας ή φωτισμού αυτή. Τα μετράνε, σας κάνουν δηλαδή τα παραπονά τους. Σίγουρα, αλλά τους αρέσει τόσο πολύ να επισκέπτονται την Κρήτη που τα παραβλέπουν σε έναν βαθμό. Τους κερδίζουμε με, τους κερδίζουμε με άλλο τρόπο, ναι. Με τη φιλοξενία. Βέβαια, θα πρέπει κάποια στιγμή νομίζω να αναπτύξουμε και περισσότερα έτσι, κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη γαστρονομία και τα μονοπάτια έτσι, και το φυσικό πλούτο της Κρήτης. Πραγματικά, η γαστρονομία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που αν το αξιοποιήσουμε θα κερδίσουν όλοι. Και οι επιχειρήσεις και ο ντόπιος πληθυσμός και θα προσφέρουμε ένα πολύ καλύτερο προϊόν στους επισκέπτες μας. Εκεί τώρα πού βρισκόμαστε, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια γίνεται λόγος για αυτή την περίφημη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα των προϊόντων ως τα αγροτικών με τον τουριστικό κλάδο να μπουν αγροτικά δικά μας προϊόντα στα ξενοδοχεία. Πού έχουμε κάνει κάποια βήματα, πού βρισκόμαστε, υπάρχουν δυσκολίες? Κάθε χρόνο είναι καλύτερα στο τομέα αυτό. Ήδη και ο Σύλλογος μας είχε συμβάλει στην δημιουργία ενός θεσμού που στην ουσία τρέχουν τα επιμελητήρια Κρήτης με τη στήριξη περιφέρειας, που είναι μια διασύνδεση των παραγωγών, των τοπικών παραγωγών με τα ξενοδοχεία. Φέτος έγινε για 12η φορά στην έκθεση εδώ στις Γούβες και στις Γούρνες και ήταν πολύ επιτυχημένη, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και μάλιστα τώρα 19 Απριλίου θα γίνει μια αντίστοιχη στην Αθήνα, όπου θα προβληθούν τα κρητικά προϊόντα σε τουρκικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε αλυσίδες εφοδιαστικές της Αττικής. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, μας λέγατε στην αρχή για την εικόνα που είχαμε από τις προκρατήσεις που δείχνουν μια αυξητική τάση της τάξης του 5%, κάπου εκεί είναι. Ναι, τα τελευταία στοιχεία πάμε σε ένα μέσο όρο γύρω στο 3-4% αυτή τη στιγμή. Το οποίο θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικό, έχοντας υπόψη ότι είχαμε και μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι. Βέβαια. Άρα η εκτίμηση είναι ότι θα κινηθούμε κάπου προς την περσινή χρονιά, κάπου εκεί. Ναι, θεωρούμε ότι θα πέσουμε πολύ κοντά στην περσινή χρονιά, ίσως ελαφριά λίγο καλύτερα. Και από ποιες χώρες τώρα περιμένουμε, είναι οι κλασικές δυνάμεις που περιμένουμε εδώ στην Κρήτη? Παρότι η κύρια χώρα προέλευσης τουρισμού που είναι η Γερμανία έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα και υπάρχει ένας σκεπτικισμός που περιορίζει την κατανάλωση. Θεωρούμε ότι θα είναι πάλι ο βασικός μας τροφοδότης του τουρισμού και πάλι θα επιλέξουν την Κρήτη σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια για τη Γερμανία τώρα, επειδή εντάξει, έχω και συγγενείς και πολλούς γνωστούς μου λένε ότι όντως βιώνουν κάποιο είδους οικονομική κρίση. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είναι ακόμα στον ίδιο βαθμό με την οικονομική κρίση που είχαμε βιώσει στην Ελλάδα, αλλά το βιώνουν, δηλαδή αρχίζουν και το αισθάνονται αυτό. Σίγουρα. Εγώ είχα την ευκαιρία φέτος το χειμώνα να επισκεφτώ πολλές φορές τη Γερμανία. Το έζησα από κοντά. Συζήτησα με φορείς, με επιχειρήσεις, με tour operator. Είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σίγουρα. Με Σκανδιναβούς τι γίνεται, πώς πάμε τώρα φέτος, κύριε Σφαγιανάκη? Εντάξει, οι Σκανδιναβοί είναι. Μας προτιμούν, ναι. Σίγουρα προτιμούν τη Δυτική Κρήτη. Και είναι πάρα πολύ δημοφιλή η Δυτική Κρήτη. Θα είναι πάλι στα επίπεδα αυτά που. Στα κλασικά. Τα κλασικά. Γνωστά. Βρετανοί. Οι Βρετανοί υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση, αλλά εμείς επειδή βρισκόμαστε πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή. Πολλοί Βρετανοί δεν βλέπουν τη διαφορά ότι είμαστε μακριά από την αιστεία του πολέμου και τους έχει προβληματίσει.
Παρά τα αυτά, έχουμε ψηλό αριθμό κρατήσεων. Θεωρούμε ότι θα πιάσουν τα νούμερα τους. Λοιπόν, τώρα μου δώσετε μια ωραία πάσα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Σας ανησυχεί τους τουριστικούς φορείς, τους τουριστικούς παράγοντες, αυτά που βλέπουμε συμβαίνουν στο Ιράν, στο Ισραήλ, συγγνώμη, βλέπουμε με το Ιράν, με τη Γάζα. Υπάρχει ανησυχία, σας προβληματίζει? Μέχρι στιγμής δεν μας είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Σίγουρα έμεσα μας επηρεάσει, διότι ένα κομμάτι τουρισμού είναι και από το Ισραήλ, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια πραγματικά αγαπάνε την Κρήτη και αυξανόταν συνεχώς. Και περιμένουν πώς και πώς να σταματήσει η κατάσταση αυτή η πολεμική για να έρθουν στην Κρήτη. Το θέμα είναι να μην ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, αν τώρα εμπλακεί το Ιράν και γίνουν πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις, αυτό θα είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει όλη την περιοχή, όλη την Ευρώπη, πιστεύω. Βέβαια. Λοιπόν, είπαμε για το ποιους περιμένουμε, κλασικές δυνάμεις και φέτος. Επαναλαμβανόμενους τουρίστες έχουμε σε ικανοποιητικό τουλάχιστον βαθμό? Στην Κρήτη πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους πελάτες και οι Γερμανοί είναι από αυτούς που... Από αυτούς, πραγματικά. Δηλαδή είναι Γερμανοί που έρχονται πάρα πολλά χρόνια και πάνε στο ίδιο ξενοδοχείο, στα ίδια μέρη. Έχουν γνωρίσει ντόπιους, προσωπικό, έχουν κάνει πολύ καλές σχέσεις, ανταλλάσσουν πολλές φορές και φιλοξενίες. Λοιπόν, ισχύει αυτό τώρα που ακούμε και εμείς, ότι πολλές φορές οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες ψάχνουν και το προσωπικό, δηλαδή έχουν αναπτύξει δεσμούς και ψάχνουν συγκεκριμένα τον τάδε, δηλαδή. Ισχύει αυτό. Πραγματικά. Και μιας και μιλάμε για προσωπικό, μια τελευταία ερώτηση. Τι γίνεται τώρα με το γνωστό θέμα της έλλειψης προσωπικού, πώς πάτε? Είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πραγματικά δεν είναι επαρκές το προσωπικό για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Προς το παρόν είναι σε ελεγχόμενο σημείο. Αλλά εάν δεν γίνει κάτι σημαντικό, να ληφθούν κάποια μέτρα, να ενισχυθούν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται στον τουρισμό, γιατί οι περισσότεροι είναι κυρίως εποχιακοί υπάλληλοι, δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε και θα δυσχεραίνεται η κατάσταση. Μάλιστα, μακάρι. Πάνε όλα καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι τα αναλύσαμε. Έτσι, κάναμε μια πρώτη ανάλυση για την τουριστική σεζόν. Θα μας ξανάρθετε, βέβαια, θα τα ξαναπούμε. Ευχαρίστω, όποτε θέλετε. Αισιόδοξα πάντως τα μηνύματα. Θετικά, είναι θετικά. Και βέβαια, πάντοτε εσείς, όλοι οι άνθρωποι τουρισμού, κρατάτε. Έχετε και λίγο μια πισινή που λέμε, έτσι λέγεται. Έτσι πρέπει, γιατί εμείς πάμε βήμα-βήμα, περίοδο-περίοδο. Έτσι. Κύριε Σφαγιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.